πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έλεγα ένα παραπολιτικό τώρα. Μίλαγε την προηγούμενη Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του και μόλις είπε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε το ρεύμα και έσβησαν τα φώτα για λίγα δευτερόλεπτα. Προφανώς έχει ούτε η λέξη τον πηγαίνει, ούτε ο κ. Μητσοτάκης μάλλον αντέχει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Ούτε η Ελλάδα δεν αντέχει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αντέχει ούτε και το Μητσοτάκη. Και οι δυο είναι για την υγεία της Ελλάδος. Επικίνδυνη. Άκρος επικίνδυνη. Βέβαια, θανατηφόρη θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν θα έχουμε εθνικές εκλογές. Βεβαίως θα το αποφασίσει, αλλά να τον αφήσουν να το αποφασίσει ήρεμα και όχι με το ζόρι. Δηλαδή, τι εννοείτε? Γιατί εδώ έχουμε ζόρι. Τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν σαν τα βαζίδες. Δηλαδή, ξέρετε τι λέω, όσα είναι προς τη Νέα Δημοκρατία, ζήτω Μητσοτάκης. Όσα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εμείς... τρόπος λειτουργίας. Σε όλο τον κόσμο τα μέσα ενημέρωση ενημερώνουν, δεν κάνουν προπαγάνδα. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν μια τάση να ανήκουν κάπου, αλλά εδώ αναλαμβάνουν ρόλο εξόντωσης των άλλων και παραπληροφόρησης. Μάλιστα. Εδώ είναι, κάνουν ζημιά στη δημοκρατία. Εμείς πάντως, κύριε Πρόεδρε, στο κανάλι ένα δίνουμε βήμα σε όλους. Μακάρι. Χωρίς καμία διάκριση. Και το αποδεικνύουμε. Αλλά εγώ λέω γενικά για την πλειοψηφία. Ψηφία των μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα, καταλάβατε. Μιλάω δηλαδή για τα μεγάλα κανάλια, τα κρατικά, τα ιδιωτικά, τα περιφερειακά, αυτά που συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση γνώμης. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσακαλώ, κύριε Τσακαλώ, έχω σημειώσει εδώ την θεσμική συνέντευξη για τις 120 δόσεις και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, Λεβέντη, ο κύριος Τσακαλώτος εχθές λοιπόν μαζί με άλλους 2-3 υπουργούς παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, μάλλον έως 120 δόσεις για ταμεία, εφορίες και τα λοιπά. Λέει η κυβέρνηση ότι με αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα πολλών. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι κινείται προς μια θετική κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, γιατί απ' την άλλη είδα τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να το υποβαθμίσουν πάρα πολύ αυτό. Κοιτάξτε, η λογική είναι ανήθικη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι άτιμη. Δηλαδή καταλύστευε τον κόσμο επί 4,5 χρόνια και τώρα δίνοντας ψίχουλα προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα, τις εντυπώσεις. Η λογική και η σκοπιμότητα είναι ανήθικη. Τώρα, τι καλό βγαίνει ένας φτωχός και μια δεκάρα να του δώσεις, χαίρεται. Ο φτωχός που κάθεται κάτω και περιμένει οι περαστικοί να του δώσουν κάτι, ό,τι και να του δώσει ένας περαστικός και ένα σέντς, θα είναι θετικό για αυτόν. Αυτό, εκεί το πάει ο Τσίπρας. Αλλά μην μας λέει ότι αυτό είναι πολιτική. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή εσείς? Τίποτα, να κόψει το λαιμό του. Αυτό θα μπορούσε. Μάλιστα. Εγώ θα κόβα το λαιμό μου αν 5-4 χρόνια είχα φερθεί ανήθικα γδέρνοντας τον κόσμο και δεν ερχόμουν και του έλεγα πάρε 200 ευρώ, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Θα ντρεπόμουν. Μάλιστα. Γιατί ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας είναι ο πατέρας μας, ο αδερφός μας. Δεν φέρεται έτσι ένας τίμιος πρωθυπουργός στους συμπολίτες του. Βέβαια το δικαιολογούν από την πλευρά της κυβέρνησης λέγοντας ότι εμείς 4 χρόνια προσπαθήσαμε να βγούμε από τα μνημόνια και τώρα που έχουμε το περιθώριο υλοποιούμε μια πολιτική που είναι πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουμε. Πώς προσπαθήσαν να βγούνε? Καταρχάς είχαν υποσχεθεί να τα ασκήσουν. Μετά μπήκανε, μετά υπογράψανε όλη η περιουσία της Ελλάδος να πάει στα υπερταμεία για 99 χρόνια. Επομένως, τι προσπαθήσαν οι άνθρωποι? Ποιο κοροϊδεύουνε? Τι προσπαθήσανε? Μην είναι να απαταιωνίζουν κιόλα. Κύριε Πρόεδρε, όλη η περιουσία της Ελλάδος, δημόσια, δημοτική, αθλητικά κέντρα, στρατόπεδα έχουν μπει στο υπερταμείο. Αν αύριο δεν πληρώσουμε ένα ομόλογο μας, κάνουμε κατάσχεση.
Εκτιμάτε ότι μια αλλαγή πολιτική, εννοώ, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κομμάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο? Όχι, όχι, γιατί και εκείνοι έχουν την ίδια πατεωνίστικη τακτική στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί κόβανε συντάξεις, κόβανε μισθούς, και αυτό δεν θέλουμε εμείς, να φεύγει ο ένας να έρχεται ο άλλος. Θέλουμε σαν Ένωση Κεντρών μια κυβέρνηση οικουμενική. Αυτό είναι ένα... Δηλαδή τα καλύτερα άτομα από όλα τα κόμματα να συγκροτήσουν οι μετριοπαθέστεροι, να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση και να παραγκονίσουν τους ακραίους. Αυτή ήταν μια πάγια θέση σας. Τώρα, μια πάγια θέση, και θεωρώ αυτή είναι η δέουσα για να δοθεί οριστική λύση. Γιατί πάμε από απατεώνα σε απατεώνα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, αν όχι από σήμερα το βράδυ, από αύριο σίγουρα θα αρχίσει στη Βουλή μια έτσι, τετραήμερη, πενθήμερη ενδεχομένως συζήτηση με πολύ ψηλούς τόνους, με αφορμή την πρόταση μορφής που αναμένει να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία κατά του κύριου Πολάκη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε κοινικό και με φασιστική νοοτροπία τον κύριο Πολάκη. Για να πάμε να δούμε τελικά, προσβλέπει σε κέρδη η Νέα Δημοκρατία, θα κερδίσει από αυτό, ή τελικά μπορεί να αρχίσει να καταθέσει για Πολάκη και να μετατραπεί όλη η συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης και να έχουμε μια εφόλυση της ύλης κουβέντα πάλι? Κέρδη επιδιώκουν να έχουν και οι δύο, οξύνοντας τα πνεύματα. Πυροδοτώντας το κλίμα, το πολιτικό. Τώρα που είναι εκλογές έπρεπε να υπάρχει ένα ομαλό κλίμα και ο λαός να κάτσει να αυτοσυγκεντρωθεί και να σκεφτεί. Αντί να γίνεται αυτό, θυμάται τον Πολάκη, τον Μαρινάκη, τον ένα, τον άλλον, και δι' αυτού του τρόπου λέει ο ένας τον άλλο απατεώνα, και με το να βρίζει μία ένα γήπεδο η μισή να λένε τους άλλους μισούς απατεώνες, ποιο το κέρδος? Φαίνεται όμως πολιτική... Αυτό λοιπόν θεωρούν ότι θα έχουν κέρδος από την πόλωση και την όξυνση. Η πολιτική εμπειρία στη χώρα έχει δείξει ότι η πόλωση βοηθά τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό λέω. Οι δύο μεγάλοι το δυναμητίζουν. Εδώ οι μικρότεροι, εσείς τώρα τι κάνετε? Γιατί η Δημοκρατία θα επιλέξει. Εμείς οι μικρότεροι, κοιτάξτε, εμείς ως Ένωση Κεντρών, παγίως, θεωρούμε ότι είναι απατεώνες τα μεγάλα κόμματα. Απατεώνες, συνειδητοί πολιτικοί απατεώνες. Δηλαδή ότι αποτελούν πιόνια συμφερόντων, μεγάλων νταβατζίδων του χρήματος, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν όργανα συμφερόντων, μεγαλοκαρχαριών, και κυβερνούν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών, κοροϊδεύοντας τον κόσμο. Αυτό θεωρούμε και παλεύουμε να ενημερωθεί ο κόσμος ότι είτε το ένα ψηφίσει κόμμα είτε το άλλο, ο κόσμος θα είναι από κάτω και θα πληρώνει. Μια ζωή θα πληρώνει την ύφη ο κόσμος. Λοιπόν, μην κάνει τη βλακεία που έκανε επί δεκαετίες να παίρνει το μέρος του ενός ή του άλλου, γιατί και οι δυο το κοροϊδεύουν. Είναι στημένο το μάτς. Είναι σαν το ποδόσφαιρο να είναι πληρωμένοι όλοι. Οι φύλαθλοι φωνάζουν, νομίζουν ότι κάτι γίνεται, αλλά στα αποδυτήρια οι άλλοι έχουν δωροδοκηθεί όλοι. Έτσι ακριβώς είναι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εσείς θα πηγαίνατε σε debate με τον κύριο Τσίπρα τη στιγμή? Εγώ θα πήγαινα με debate σε όλους, με όλους. Με όλους πάω με debate, και με τον διάολο πάω σε debate για να αποδείξω ότι είναι διάολος. Δεν φοβάμαι κανέναν. Ναι. Η χαρά μου είναι να πάμε debate. Οι άλλοι δεν έρχονται σε debate με το Λεβέντη, με το Βασίλη Λεβέντη. Και στη Βουλή, ξέρετε τι κάνουνε? Μιλάει ο Μητσοτάκης, μιλάει ο Τσίπρας, σηκώνται και φεύγουν, και εμάς μας αφήνει να μιλάμε σε 15-20 βουλευτές. Και γιατί μιλάω, το κέρδος ποιο είναι? Το κέρδος είναι ότι από το κανάλι της Βουλής ακούει ο λαός. Αν δεν υπήρχε αυτό το κέρδος, δεν θα πήγαινα ούτε στη Βουλή, ειλικρινά. Μάλιστα. Με το χάλι που έχουν δημιουργήσει. Κύριε Πρόεδρε, ενώ εμείς εδώ βγάζουμε τα άπλυτα ο ένας του άλλου στη φορά, ο κύριος Ερντογάν αλωνίζει στο Αιγαίο. Μια τουρκική εφημερίδα λέει ότι θα κάνουμε το Αιγαίο τουρκική λίμνη κτλ. Πόσο επικίνδυνα είναι αυτά, και τελικά θα μπορούμε? Πολύ επικίνδυνα είναι αυτά. Έχουμε... Πολύ επικίνδυνα. Διότι φωνάζω για εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, μιλάω για παραγγελία 5 φρεγατών και τουλάχιστον 30 F-35. Πρέπει και εμείς να παίρνουμε τα ίδια όπλα που επιδιώκει να παίρνει η Τουρκία.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχει ισοδυναμία εξοπλισμών. Αν έχουμε να τα πληρώσουμε. Τι θα κάνουμε. Τότε ας μείνουμε να έρθει στην Αττική να παρκάρει ο Τούρκος. Συγγνώμη, τι θα πει αν έχεις. Κόβεις το λαιμό σου όταν έχεις υπό την απειλή των Τούρκων. Τι θα αφήσει ανεξόπλιστη τη χώρα. Και αν έρθει ο Τούρκος, θα μας στηρίξουν οι Αμερικάνοι, θα επέμβουν οι Αμερικάνοι να μας σώσουν. Όχι, νομίζω το είπε και ο κύριος Αποστολάκης ότι αν γίνει κάτι μην περιμένετε το υπηκό. Το είπε αυτό. Άρα, άμα δεν έχεις νύχια εσύ να ξυστείς, θα σε ξύσουν οι Αμερικάνοι. Και κυκλοφορούν κάτι ηλίθιοι του ΣΥΡΙΖΑ και Νεοδημοκράτες και λένε ότι αν μας απειλήσει η Τουρκία θα επέμβουν οι Αμερικάνοι. Τόσο ηλίθιοι είναι κάποιοι. Μάλιστα. Να πάω λίγο σε ευρωεκλογές. Ποια είναι τα βασικά διλήμματα των ευρωεκλογών κατά την άποψή σας? Γιατί δυστυχώς... Το βασικό δίλημα των ευρωεκλογών είναι να βγουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές στην Ευρώπη και να ζητήσουμε το δημοψήφισμα να γίνει στην Ελλάδα για το Σκοπιανό, που δεν έγινε. Έγινε στα Σκόπια δημοψήφισμα, παντού γίνεται, εξετάζεται η βούληση κάθε λαού. Εδώ στην Ελλάδα τον πήγαμε το λαό, να μην πω πώς τον πήγαμε. Στην κάλπη. Σαν τα βαντζίδες τον πήγανε. Ναι, και είπατε για το Σκοπιανό, χθες στις εκλογές κέρδισε ο εκλεκτός του κ. Ζάεφ και σήμερα οι Ευρωπαίοι είπαν ότι ξεκινάνε τις διαδικασίες ενταξιακές τώρα. Εντάξει. Αυτοί κερδίσανε γιατί γίνανε χώρα και απέκτησαν τη λέξη Μακεδονία. Αυτοί βεβαίως έχουν λόγο να χαίρονται οι Σκοπιανοί. Εμείς τι κάναμε. Μάλιστα. Εμείς... Καταλάβατε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ο απαραίτητος δημοψήφισμα, να ερωτηθεί ο κόσμος αν συμφωνεί. Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη... Σας το έχω ξαναπεί και να παραπευθεί σε δίκη ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς, αλλά και ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης έκανε πλάτες. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην ψήφισε τις τρέσπες, αλλά μιλούσε μόνο για γλώσσα και για ταυτότητα. Το όνομα το έδινε. Εξ αρχής. Στην προδοσία των πρεσπών είναι και ο Μητσοτάκης. Πρέπει να δικαστούν αυτοί οι τρεις. Τσίπρας, Κοτζιάς. Θα δικαστούν όταν βγει ένα δημοψήφισμα από 80% κατά. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Στις ευρωεκλογές σας τρομάζει το γεγονός ότι μπορεί ακροδεξιές ή ξενοφοβικές δυνάμεις να αποκτήσουν μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Δεν με τρομάζει, γιατί αυτό το εξήγησα εγώ, εξαρτάται από τη συνεχή προδοσία που κάνουν οι δεξιοί και οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί όλοι. Όταν όλες οι ομάδες στην Ευρώπη κάνουν κυβερνήσεις και χοροϊδεύουν τον κόσμο, ο κόσμος κάπου θα ξεθυμάνει. Κάπου θα εκτονωθεί. Από απελπισία, αμορφωσιά, κάπου θα εκτονωθεί. Όταν κυβερνούν οι χριστιανοί, οι χριστιανοδεξιοί, 1, 2, 5, 15 και συνέχεια απατεώνες. Οι σοσιαλιστές το ίδιο, παντού απατεώνες, όλη την Ευρώπη. Οι αριστεροί το ίδιο. Απατεώνες. Τι θα κάνει ο φτωχός ο κόσμος? Το πιάνει απελπισία, πάει στη Χούντα. Πάει στο φασισμό. Μην τον παρεξηγούμε τον αμόρφωτο κόσμο. Γι' αυτό ιδρύσαμε εμείς την Ένωση Κεντρών, για να μην είναι η μόνη λύση η Χούντα. Να υπάρχει και δημοκρατική διέξοδος για τον απελπισμένο πολίτη. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πού έχετε βάλει τον πήχη για τις ευρωεκλογές του κόμμα σας? Στο 6%, εκεί πιστεύω, άνω του 6 πρέπει να πάρουμε, δοθέντος ότι τηρήσαμε στο Μακεδονικό την ορθή στάση, ήμουνα ο μόνος στη Βουλή που αντέδρασα στην προδοσία, ήμασταν πάντα υπέρ των μεταρρυθμίσεων για να γίνουμε σύγχρονο κράτος στα οικονομικά, ήμασταν πάντα υπέρ του ευρώ, αλλά προσπαθώντας να μεταρρυθμιστεί η οικονομία, ποτέ δεν πήγαμε όπως ο Μητσοτάκης που πήγε στο Ζάπιο να γίνει ευρωσκεπτικιστής ή ο Τσίπρας που έσχιζε μνημόνια και έβριζε την Ευρώπη. Εμείς είχαμε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η Ένωση Κεντρών,
σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και πιστεύαμε ότι η πτώχευση επήλθε γιατί δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις και κάναμε ένα μεγάλο και πλαθαρό και αναποτελεσματικό δημόσιο που μας έφαγε, μας κατέφαγε σαν τη σαρκοφάγο. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Έγινε, την αγάπη μου. Γεια σας.